Τώρα, κυρίες και κύριοι, με το κύμα της ακρίβειας ήρθαν αντιμέτωποι οι καταναλωτές και την περίοδο του Πάσχα. Ο υψηλός τιμοκατάλογος σε αρνιά και κατσίκια ανάγκασε τα νοικοκυριά να περιορίσουν το πασχαλινό τους τραπέζι. Παράλληλα, οι τιμές στους λογαριασμούς ρεύματος έχουν πάρει για τα καλά την ανηφόρα, με τα νοικοκυριά να δίνουν μάχη για την πληρωμή τους. Πάντως, οι Αθηναίοι πολίτες, παρά τα έξοδα και την ακρίβεια, αποχώρησαν άρον-άρον από τα αστικά κέντρα προκειμένου να ξεκουραστούν και να γιορτάσουν το Πάσχα στα χωριά και τα εξοχικά με τις οικογένειές τους. Το κόστος του φετινού πασχαλινού τραπεζιού ήταν παραπάνω σε σχέση με πέρσι. Το ράλι των ανατιμήσεων επηρέασε σημαντικά την τιμή του πασχαλινού οβελία, ο οποίος ξεπέρασε ακόμη και τα 15 ευρώ το κιλό, με τους καταναλωτές να προσπαθούν με κάθε τρόπο να διατηρήσουν τον μηνιαίο προϋπολογισμό τους σε κανονικά επίπεδα. Αυξημένες οι τιμές και στα ζαρζαβατικά, αλλά και στα γλυκά από τα ζαχαροπλαστεία, όπως ανέφεραν οι καταναλωτές. Ήταν πολύ ακριβότερο από πέρσι. Πολύ ακριβότερο. Είναι πιο ακριβό. Φέτος περίπου 20%. Περίπου. Σε ποια προϊόντα παρατηρήσατε γενικότερα ανατιμήσεις και αυξήσεις? Σε όλα. Σε όλα. Στα αγκουράκια, ντομάτες, το κρέας, σε όλα. Ακριβότερο φέτος το πασχαλινό τραπέζι, λένε οι Έλληνες καταναλωτές, ενώ σε συνάρτηση με τους αυξημένους λογαριασμούς της ΔΕΗ και τα καύσιμα, η κατάσταση καθημερινά είναι πολύ πιο δύσκολη. Ακριβότερο φέτος το πασχαλινό μας τραπέζι, πώς σας φάνηκε? Αν είναι ακριβότερο. Ποτιά και λαύρα. Με τις τιμές στο σούπερ μάρκετ τώρα. Αδυσίαστα όλα. Το φετινό. Μάλιστα. Λίγο πιο ακριβό από το περσινό. Λίγο πιο ακριβό. Τώρα στο σούπερ μάρκετ βλέπετε ανατιμήσεις στα προϊόντα, έχουν ανέβει στα πάνω. Υπάρχει ανατιμήση, βέβαια. Βέβαια, πολύ ακριβότερο. Αυξημένα όλα. Η γαλοπούλα την έπαιρνα 7,5 ευρώ, τώρα το βρήκα 9,5. Είναι λίγο ανεβασμένα. Εντάξει, όχι νομίζω πολλά πράγματα, αλλά είναι. Βέβαια, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Αναμενόμενο δεν ήτανε. Οι τιμές είναι ανεβασμένες που ψωνίζεται στο σούπερ μάρκετ γενικά. Ένα 15-20% είναι. Λίγο ναι, λίγο. Ήτανε τσιμπημένα τα προϊόντα. Αρκετά, αρκετά. Αρκετά, τι να κάνουμε. Το ρεύμα μας ήρθε. Το ρεύμα είναι που πονάει. Το ρεύμα πονάει πιο πολύ. Τα νοικοκυριά την ίδια ώρα προσπαθούν να τα φέρουν ίσα βάρκα ίσα νερά με τους λογαριασμούς ρεύματος εξαιτίας της ρήτρας αναπροσαρμογής. Οι περισσότεροι, μάλιστα, αδυνατούν να αποπληρώσουν ολόκληρο το ποσό του λογαριασμού τους, καθώς το εισόδημα περιορίζεται όλο ένα και περισσότερο, ενώ απειλούνται ακόμη και με διακοπές ηλεκτροδότησης σε περίπτωση μη αποπληρωμής των οφειλών τους. Μένουμε στο θέμα, ανοίγουμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους. Καλησπέριζω εδώ στο στούντιο τον Φίβο Κλαβιανό και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρι. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Δημήτρη, ξεκινώ με σένα, καθώς η σκιά του λογαριασμού ρεύματος στα περισσότερα πλέον σπίτια που έχει φτάσει έπεσε βαριά πάνω από το πασχαλινό τραπέζι, είτε για όσους έμειναν εδώ, είτε για όσους έφυγαν. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα σε σχέση με την ακρίβεια, και ακόμα μια φορά θα το πούμε αυτό, γιατί η κατάσταση όντως είναι έτσι. Και είναι έτσι και δεν γλίτωσε ο κόσμος, ούτε το Πάσχα. Mm-hmm. Μια κατάσταση η οποία συνεχίζεται, mm-hmm. και η οποία συνεχίζεται με τον λογαριασμό να πέφτει βαρύ σε νοικοκυριά, μια κατάσταση η οποία γίνεται αβίωτη, μια καθημερινότητα η οποία γίνεται αβίωτη, και είδαμε, μπορεί να υπήρχε έξοδος εκδρομέων την περίοδο του Πάσχα. Και έπειτα από 3 χρόνια αυτό έλειπε να μην υπήρχε κιόλας. Ίσως αυτό να μην λέει και πολλά, να μην λέει τη μεγάλη εικόνα. Και μετά από ένα πολύ δύσκολο καιρικό χειμώνα. Βέβαια. Η πανδημία, ο κόσμος πήγε στα χωριά του. Το θέμα είναι η αποτίμηση που κάνουν οι παράγοντες της αγοράς, είναι ότι δεν έγινε κατανάλωση. Και η κατανάλωση δεν μπορούσε να γίνει, διότι έχουμε μια καθημερινότητα βασανιστική πλέον για τον κόσμο. Από τη μια πλευρά έχουμε αυτό, από την άλλη έχουμε την κυβέρνηση να λέει τραγικός ουραγός των εξελίξεων. Διαρκώς επιμένει για ένα σχέδιο υπό επεξεργασία σε σχέση με την αντιμετώπιση και της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας, άφαντο αυτό το σχέδιο. Αν και εφόσον και με πολλούς αστερίσκους μπορούμε να το δούμε τέλη Μαΐου, το θέμα είναι όμως ότι εγώ δεν ξέρω πόσοι θα αντέξουν μέχρι τότε. Όλοι δεν θα είναι πάντως, γιατί η κατάσταση αγριεύει. Και πρέπει να πούμε ότι όταν μιλάμε για αγριότητα, αυτή τη φορά κυριολεκτούμε. Γιατί είναι αγριότητα όντως να σου κόβουν το ρεύμα, γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις την αδικαιολόγητη, την υπέρογγη ρήτρα αναπροσαρμογής, όταν λες ότι έχω ένα μισθό 600, 700, 800 ευρώ και δεν μπορείς, δεν δίνεσαι. Μάλιστα.
να το πράξεις αυτό το πράγμα. Η κυβέρνηση παραμένει στα λόγια και το θέμα είναι ότι επειδή η κοινωνία είναι ένα, θα έπρεπε μάλλον να είναι ένα ενιαίο σύνολο, έτσι. Γίνονται κάποια πράγματα, φαντάζουν νόμιμα, είναι προκλητικά σε κάθε περίπτωση, ηθικά σίγουρα δεν τα λες, άρα δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο και από τη μια στιγμή να κινδυνεύουν οικοκυριά να μείνουν χωρίς ρεύμα και την άλλη την ίδια ώρα να έχουμε γαλάζια στελέχη, χλειδί, ανέσεις. Εδώ σαργεί πρέπει να πούμε. Μάλιστα. Φίβο, τι λες? Να ξεκινήσουμε με το ρεπορτάζ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ θα κλιμακώσουν πάρα πολύ για το θέμα της ακριβίας επιθέσεις στην κυβέρνηση. Βλέπουμε αύριο την συνάντηση που θα έχει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Βερβεσό, τον πρόεδρο του Κυβερνητικού Συλλόγου Αθήνας. Θα συνεχίσει το μαρκάρισμα στη ΡΑΕ για να πει ποιες είναι οι προτάσεις της. Υπενθυμίζω ότι στη συνάντηση με τον κύριο Φάμελο είχε υποθεί ότι εμείς δεν ζητήσαμε να υπάρξει ρήτρα αναπροσαρμογής. Η οποία ρήτρα αναπροσαρμογής, θα το κουβεντιάσουμε ξανά το επόμενο διάστημα πολλές φορές. Απλά είναι κάτι με το οποίο οι εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής δεν παίρνουν ρίσκο. Ό,τι και να συμβεί στην τιμή του φυσικού αερίου, θα έχουν κέρδη. Απλά θα πληρώσει ο καταναλωτής, ο πελάτης τους. Λοιπόν, και τρίτον, θα υπάρξει. Δεν ακούγεται και πολύ καπιταλισμός αυτό. Δεν ακούγεται και πολύ καπιταλισμός, όχι. Ιδίως όταν είναι και τρεις-τέσσερις μόνο οι εταιρείες και με συγκεκριμένα συμφέροντα, με τις οποίες προφανώς συνομιλεί απευθείας ο Πρωθυπουργός, αυτό είναι ακόμα περισσότερο κακός καπιταλισμός. Και το τρίτο από το στοιχείο του ρεπορτάζ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει μάλλον την επόμενη εβδομάδα μια εκλαίκευση όλων των μέτρων που ζητάει, γιατί τώρα όλα αυτά, ρήτρα αναπροσαρμογής, σιβηρικό μοντέλο, τι σημαίνει πλαφόν κερδών και όλα αυτά, το ποσοστό των διμερών στην χοντρική παραγωγή, δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Θα κάνει μια συνέντευξη τύπου μάλλον ή κάποιο αντιπολικό που θα εκλαϊκεύσει τις προτάσεις του, για τις οποίες ισχυρίζεται ότι οδηγούν σε άμεση μείωση 50% στις αυξήσεις του ρεύματος. Τώρα, νομίζω ότι σε συνδυασμό με το αρχίζουν να στενεύουν τα περιθώρια και στο δημοσιονομικό με τις εξόδους, όλο αυτό αρχίζει να μας σηκώνει τις τρίχες όρθιες στο αν θα ξαναζήσουμε πράγματα όπως πριν από 10 χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει αυτή η κυβέρνηση είχε βγει για να υποτίθεται εκτινάξει την ανάπτυξη, γιατί δεν ήταν αρκετά τα αναπτυξιακά νούμερα της προηγούμενης, και είχε πείσει τον κόσμο γι' αυτό. Γι' αυτό την ψήφισε αυτή την κυβέρνηση ο κόσμος. Γιατί θεωρούσε ότι θα είναι πιο αναπτυξιακή. Ανεμική ανάπτυξη, ναι. Το θυμάμαι. Και η πραγματικότητα είναι τώρα ότι είμαστε επαπειλούμενοι στο αν θα μπορέσουμε να ζήσουμε το καλοκαίρι, αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε το μήνα, και κουβεντιάζουμε το αυτονόητο. Ότι δηλαδή είναι επιτυχία ότι πήγαμε στα χωριά μας σε κανένα εξοχικό, άντε και σε κανένα ξενοδοχείο, το Πάσχα. Αυτό είναι κατάντια. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.